Έλεγε ένα γένο, λέει, όταν κάποιο αρχίζει και ομιλεί, όποιο και να είναι αυτό, αρχίζει και γράφει και η μηχανή, λέει, σε κρυώνει. Όσα λόγια, τόσε λίρε πρώτε που είναι τώρα, τόσα ευρώ, τόσα νομίσματα. Μπορεί να είναι και επένδυση. Πάνω στη μηχανή γράφει τόσα χρήματα. Τώρα ή θα είναι γραμμάτια ή χρέος ή θα είναι καταθέσεις. Αναλόγως. Η μηχανή δεν γράφει πάνω ότι χρεώνονται τα λόγια ή φωτίζονται. Καταθέτονται στην άλλη τράπεζα, αλλά αναλόγως. Το αποτέλεσμα στο τέλος θέλει. Πάντως επειδή είναι διαλεκτική και διαλογική η εποχή μας, περισσότερο από κάθε άλλη γενιά, είναι πιο πολύ επιβλημένο σε αυτή η από κοινού συνομιλία και μας μπορώ να πω για όλα τα θέματα, από κοινού όμως. Αλλά με πνεύματα που έχω σας να μην υπάρχουν φανατισμοί και διαιρέσεις και πιέσεις. Γιατί μπορεί να σου χαλάσει όλο το κλίμα και τις παρέας και τις συνεχείας, δεν είναι. Με τις πρότητες και τις αυστηρότητες, όσο και καλώς να φαίνεται. Δηλαδή θα κάνουμε πιο αυστηρό τον εαυτό μας από τον Χριστό. Πρέπει να γίνει έτσι. Κάνε το αφού λες πρέπει να γίνει. Ο Χριστός βλέπουμε ότι δεν ενεργεί έτσι. Θα του υποδείξουμε δηλαδή του Κυρίου να κάνει αυτό. Να μην γίνει τούτο, να μην γίνει αυτό, να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο που λέμε τώρα εμείς. Το ευχόμεθα, αλλά εάν θα γίνει, πιστεύω πως μέσα στις 20 ευρώ. Αν δεν θα γίνει, κάτι άλλο πρέπει να γίνει, φαίνεται. Και τα άφησε ο Χριστός. Αλλά το πιο σωστό είναι να μην υποδεικνύουμε στους λογισμούς μας. Πρέπει να γίνει τούτο, πρέπει να γίνει εκείνο. Μόλις θα καταλάβουμε για ένα θέμα ότι κάτι δεν είπα καλά μέσα στη συνείδησή μας στην Ορθόδοξη, αυτό οπωσδήποτε δεν είναι και δυσκάλυπτος. Τι κάνουμε προσευχή, θα δούμε πόσο καιρό θα δουλέψει αυτή η υπόθεση. Και πως ενεργεί και κρυφά η θέλημά μας. Αυτό είναι πάντα το θέμα που δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Ότι κάνουμε το θέλημά μας, νομίζουμε ότι κάνουμε. Εδώ για να το πεις πως κάνεις παρακοή ή κάνεις κάτι άλλο, θα πρέπει να μιλήσουμε περί συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, παράδειγμα, μας είπαν να κάνουμε 100 μετάνοιες και εγώ κάνω μόνο 80. Τόσο σε αφήνει το θέμα. Δηλαδή, αν είναι ασαφές για την ποσοστή του ζητούμενου, μπορώ να πω με το δικό μου λογισμό ότι μου είπε να κάνω μερικές μετάνοιες. Πόσες? Και κάμποσες. Πόσες? Είναι ασαφές το θέμα. Συγκεκριμένα θα πω. Δεν μου να πούμε κάμποσες και με το δικό μου το λέω να βάλω. Μάλλον τόσες θα εννοεί, ή ίσως τόσες. Αυτό δεν είναι έξυπνο και δεν είναι και ταπεινό. Συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρω, πάτερ μου, πόσες ή τόσες. Πες μου αριθμό. Εσύ ξέρεις, δεν ξέρω τίποτα. Πες μου αριθμό. Τόσες, ναύλογοι μου. Πάμε παρακάτω, δεν είναι. Ας κάνω, ναύλογοι μου. Απλά πράγματα. Δεν θα βάλω τώρα το μυαλό μας για να μπερδεύεται. Και να έχετε και ο διάλογος να κάνει τον κακό σίγουρο και λέει, ξέρεις, λέει, μάλλον τόσες θα εννοούς. Μας το λένε τώρα. Και εμείς θα λέμε, ναι, μάλλον, πρέπει να είσαι τόσες. Οπότε μπήκαμε στο χωρικά, είδα τι έξω τώρα, αμέσως. Τι τώρα, είναι καιρός για τέτοια πράγματα, για μακροβούτια. Είναι συγκεκριμένα πράγματα και επί τη τόση συγκεκριμένη θέση θα βάλουμε τη λογική μας. Δεν είπαμε 100 μετάνοιες, ναι. Εγώ πόσες έκανα, 101. Εναγνία μου, όχι επίτηδες. Το επίτηδες μπορεί να τις κάνεις 110. Ναι, λέει, κάνω 150. Τις 50 τις άλλες τις λες. Λέει, δεν υπάρχει λόγος, αφού κάνω καλό πράγμα.
Ελεξέας Γιάννου, λέει, κάνω 150 μετάνοιες. Μετά από πολύ καιρό το είπε. Πω, πω, τώρα για να μην λυπηθεί ο Γιάννης και να μην αρχίσει του βάλει τις φωνές και γίνει γυμνός άνω κάτω. Λέει, πόσο καιρό από το δάγιο μου έσκασε 150 μετάνοιες. Είπαμε 100. Λέει, 6 μήνες. Πω, πω, άρα είσαι γενναίος αγωνιστής. Έχει ευλογία από εδώ και πέρα 150 μετάνοιες. Αμάν, τι θα και το είπα, λέει. Αφού είχαμε επιλέξει στην αρχή 100. Εγώ λέει έκανα 150 μετάνοιες, στον επομένο σηκώθηκε μετά και βάλει καζάνι, κουράστηκε ψυχολογικά. Ούτε 100 δεν έκανε. Έκανε μόνο 40, τις άλλες τις σημείωσε, χρέος. Το άλλο βράδυ, ξύπνησε πάλι, λέει έχουμε να κάνουμε 100, όχι 150 είπαμε τώρα. Το νέο ζευγητικό λέει 150. Πω, πω, λέει, θα αρχίσουμε να γράφουμε τα γραμμάτια και θα πούμε στις μετάνοιες. Τελικά πηγαίνει μια εβδομάδα, λέει, χρωστάω κάπου 1500, λέει. Μα αφού εσύ, λέει, επί τόσο καιρό έκαμε στο θέλημά σου και είσαι τέτοια χαρά που έκαμε στο θέλημά σου, δεν χρωστάς, θυμάσαι, είχες και επενδύσει κάτι, δεν είναι. Είχες κάνει, λέει, και 5-10 κανόνες εφεδρικούς, λοιπόν, ασθενήσεις, να έχεις και καιρό ασθενείες. Και τώρα που επικυρώθηκε με παγού και ευλογία, τώρα δεν μπορείς. Άρα λοιπόν η δύναμη που εμπλήττω από αυτόν ή του λόγου του δικού του θελήματος, επί καλού πράγματος. Φαντάσου τώρα επί κακού. Γιατί επί κακού, εκεί βοηθάει και ο εχθρός ακόμη πιο πολύ, γιατί ο εχθρός δεν θέλει κατά βάθος να κάνει δουλειά. Σας δεν είναι. Να του πηγαίνει κόντα. Αυτό δεν κάνει και δεν θα κάνει και ποτέ. Μετά είπαν το διάβολο, λέει, μετάνοιες κάνεις, λέει, και αν σε έκανα τι θα βγει, λέει, εγώ μετάνοια δεν έχω. Και να κάνω κεραμικά, λέει, το ζητούμενο, μετάνοια, μετάνοια, με κεφαλαίο το μη. Έχεις, κάνεις μετάνοια. Αν έχεις πνεύμα μετάνοιας και κάνεις μετάνοια, ή μετάνοιες, καλές, πιάνουμε. Αλλιώς είναι άκυρες και δεν πιάνουμε. Γιατί οι μετάνοιες δεν είναι μόνο γυμναστική του σώματος. Είναι και γυμναστική του σώματος, αλλά όχι με την καθαρά γυμναστική έννοια. Δεν είναι για να κάνουμε ωραίο σώμα. Αλλού το θέλω. Εδώ μετανοούμε ενώπιον του Θεού. Προσκυνούμε τον Θεό. Όπως θα μας έκανε, λέει, 300 μετάνοιες κάθε βράδυ και μετά ζυγιζόταν. Λέει, πόσο έχασα. Τόσο. Άρα δεν θα προσέξω να φάω τόσο. Μετά από 300 μετάνοιες θα είμαι τόσο. Και βρίσκεται όσο δεν λέει, άμα φτάσει εσύ να μην τρώσει καθόλου, σαν και εμένα, θα είσαι σαν και εμένα, λέει. Και εγώ δεν τρώω καθόλου. Στην απόλυτη νηστεία. Το ζητούμε αυτό. Ποιον το ζητούμε, δεν είναι το ζητούμε πόσα κιλά ζυγίζει το σώμα ο πυλός, αλλά πώς ζει το σώμα. Γιατί όλες οι πράσεις και γης δεν είναι ίδιες. Κάποτε μερικοί πατέρες εδώ ήθελαν να ασκητεύσουν από άλλα μέρη και οι άλλοι πατέρες θα ήθελαν πω, 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 είπαν από μέσα τους. Αυτά, λέει, τα σώματα πώς θα κάνω την άσκηση, δεν είναι, θα ήταν υπέρβαρη και ούτε ακριβώς ήταν. Και τους βάλανε, τις βάσανε τα φορτία, να μην τρώνε αυτό, να μην τρώνε και πέρα, να κάνω αυτό. Σε λίγα χρόνια μισή πεθάνουν και άλλοι μισή φύγανε. Δεν άδειξε κανένα. Δεν έχουμε όλη την ίδια κράση, ούτε την ίδια χάρη, ούτε και τις ίδιες αλλιώσεις, ούτε και την ίδιο πόλη. Όλοι έχουμε, αλλά σε διαφορετικές και σε ποικίλες μορφές και μάλιστα εντελώς προσωπικά, που δεν μπορώ να αναταφτήσω, λέει, και εγώ πολεμούμαι, και εσύ πολεμείς, όλοι πολεμούνται, αλλά το πώς πολεμείται ο καθένας, τον εαυτό του ιδιωτικά, μόνος του το ξέρει. Δεν θα κάνουμε τώρα σύγκριση, όπως πολεμούμε, πολεμήσει. Και να είναι έτσι, τι βγαίνει. Λέει, όλοι είμαστε μέσα, βούλεξε το καράβι και όλοι κολυμπούμε. Λέει, εσύ κολυμπάς, εσύ τι νομίζεις, αφού επιπλέον ακόμη. Γιατί δεν σου κολυμπώ. Λέει, και εγώ κολυμπώ. Τώρα αυτά είναι λόγια, είναι λογικά. Δεν πάω να πω μάλλον. Και τώρα βγούμε τώρα σε στεγιάδι, πνιγούμε, ποιά στα λόγια. Καταλαβαίνετε, δεν ταιριάζουν τόσο απλό πράγμα. Θα πάρω καθένα στην υπακότητα ευλογία του και μετά από την πέρα θα κοιτάξει την ποιότητά του.
να μην αφήσει την είδηση των ελέγχων και οποιοδήποτε τροφοδίωση και μεταβολή είναι. Και το ξέρω ότι η ασκήση είναι εντελώς προσωπικός μισθός. Δεν μεταβιβάζεστε σε κανέναν. Ούτε αδελφό, ούτε γέροντα, ούτε επίσκοπο, ούτε πατριάρχη, ούτε κανέναν. Είναι εντελώς προσωπικό πράγμα και πρέπει να είμαι σίγουρος πως όλο αυτό το καταθέτω στην δάνεια τράπεζα. Όλο. Είναι ένα χρήμα πνευματικό το οποίο θα το πάω στην τράπεζα του ουρανού, όχι της γης. Γιατί αν το πάω στην τράπεζα της γης, έχασα, γιατί αυτά τα χρήματα είναι πνευματικά. Δεν περνάνε στις γήινες τράπεζες. Άμα πάμε τώρα στην τράπεζα ρωμαϊκά νομίσματα, ξέρω, μπορεί να με αφήσουν και μέσα. Λέβαια τώρα. Θα νομίζω πως που βρέθηκαν αυτά τα νομίσματα, να σου κάνουν και στην Άρη Πάγρος επάνω. Πού βρέθηκαν αυτά τα πράγματα. Δεν περνάνε, αυτό δεν χρειάζεται. Το μάθηκε και τους Άγιους 7 πέδες ενεφές, όπου μετά πήγαν στην πόλη και δώσαν το νομίζω να πάρουν το ψωμί και βλέπει ότι το ποιώσει αυτό το νόμιζο και λέει, αμάν, αυτό είναι αντίκα παλιό. Και απόρρισαν οι Άγιοι 7 πέδες, που κοιμήθηκαν τόσα χρόνια. Μετά όμως μόλις τις βρήκανε, την ίδια μέρα κοιμήθηκαν άπαντες. Και κοιμήθηκαν καλά καλά. Τα σκύλια άτων βουδιάζουν μέχρι σήμερα. Είναι στην παλιά Έφεσο, Σαρδιούχτη λένε. Και βουδιάζουν μέχρι σήμερα. Γιατί ξέρετε, στο καιρό δεν είναι η χειμερή ανάρκη που είχαν τότε οι Άγιοι. Κοιμήθηκαν όπως τα ζωάκια, αλλά είναι μια κατάσταση που ο νους είναι έξω του σώματος. Απολαμβάνει μια μακαριότητα και τα σώματα με την Θεία Χάρη συντηρούνται. Αλλά είναι υψημένη η Θεία Χάρη και τα συντηρεί. Έτσι δηλαδή δεν γίνεται κάψεις. Δεν χρειάζεται ο δεσμός τίποτα. Δηλαδή η υψημένη Θεία Χάρη τα αναπληρεί όλα. Δηλαδή ζει χωρίς να κινείται ο οργανισμός. Κάτι το θαυμαστό πράγμα. Πώς θα είμαστε στον άλλο κόσμο. Δηλαδή θα έχουμε καρδιά, αλλά τα πνευμόνια δεν θα ανοίγουν κλείνουν, γιατί δεν θα έχει οξυγόνο στον άλλο κόσμο. Ούτε θα κυκλοφορεί το αίμα μας, θα υπάρχει το αίμα μας. Γιατί το αίμα κυκλοφορεί για να πάει να τρέψει τα συστατικά. Αυτό όμως είναι ύλη. Ό,τι είναι υλικό, αυτό καταργείται. Υπάρχει πνευματικό, πνευματοποίημα. Δεν υπάρχει πνευματικό. Αλλά θέλω να πω ότι μολονότι και αυτός και δεν θέλει να κάνω μετάνοιες, αλλά βλέποντας ότι κάνω κάτι δικό μου, έστω και καλό, και λέει από το τίποτα και από εδώ κέρδος έχω. Ας μην τον πιάσω πάρα πολύ, μην τυχόν κάνει κάτι άλλο. Το μόνο που μας πείτε είναι να κάνουμε το καλό και να μην το ξέρει κανένας. Ούτε και η στραγίδα της υπακούει δηλαδή. Και από αυτό το πράγμα το δείτε ότι είναι σαν δλή, μια ειδονή, μια χαρά, μια ενέργεια. Και γι' αυτό και έχει ξυμένες δυνάμεις. Όταν όμως επικυρωθεί αυτό, επειδή φεύγει αυτή η χάρη στους δύο θελήματος, αντιλαμβάνει κανείς πως ήταν σε υπερένταση προσωπική. Και τώρα προσγειώθηκε και διαπιστώνει εκ των ενώντων πως δεν έχει χάρη να κάνει αυτό το πράγμα. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα πνευματικά θέματα, στην πνευματική ζωή δηλαδή. Γιατί όταν θα συζητήσουμε ένα πνευματικό θέμα, αυτό αμέσως ανάγεται και υπάγεται σε πνευματικό νόμο. Έχουμε πνευματικό σύνταγμα, πνευματικούς νόμους. Τους κοσμικούς νόμους και τους πνευματικούς νόμους. Αυτοί οι δύο νόμοι δεν συμπλέουν μαζί. Πολλές φορές δεν πω και πάντα. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι αναλύωτα τα θέματα. Για λόγια του Κυρίου. Ό,τι είπε, είπε. Δεν υποδέχονται τα σταθερές στα λόγια του Κυρίου. Είναι τόσο πιστός ο λόγος του Κυρίου που εφαρμόζεται. Αυτό που είπε εφαρμόζεται. Τώρα, μετά. Τον άλλο κόσμο πάνω θα εφαρμοστεί. Δεν πρόκειται να χάσει ο άνθρωπος από τα λόγια του Κύριου.
λέει, εγώ έκανα που ακούω στο Ευαγγέλιο, α, δυστυχώς, διαπιστώνω πως λέει ψέματα. Μεγάλη ανακάλυψη μετά από τόσο χρόνο να λέει το Ευαγγέλιο ψέματα. Και τι είναι, λέει, κρούω τη θέα του ελέους για ένα απλό θέμα, τόσα χρόνια και δεν μου ανοίγει την πόρτα. Άρα, είπε ο Κύριος, κρούεται και ανοίγεται. Εγώ κρούω και δεν ανοίγει. Και οπωσδήποτε είχε ένα μέρος λογικής. Εννοείς δίκαιος, εν δίκαιο. Γιατί κάπου 15 χρόνια ζητούσε. Ζητούσε, ας πούμε, ένα παιδάκι, και δεν το είχε πάρει το πρώτο παιδάκι. Θα το πάρουμε λογικά ότι έχει κάποιο δίκαιο άνθρωπος. Αυτό είναι λίγο. Αλλά όταν όμως κρούμε τη θύρα του Χριστού και όχι του εχθρού, ο Χριστός ούτε κοιμάται ούτε μακρόφαινε, δεν είναι. Ο κάθε χτύπος επενδύεται, αποταμιεύεται. Επομένως, όλοι αυτοί οι χτύποι της προσευχής, όλα υπολογίζονται και μάλιστα θα ακριβοπληρωθούν και στη ζωή αυτή και στην άλλη ζωή. Όμως, πολλές φορές με το να μην απαντά ο Χριστός αμέσως αμέσως, μας δίνει την εντύπωση να καταλάβουμε, αλλά και να ερευνήσουμε το θέμα, να ρωτήσουμε και άλλον να μας επικυρώσει αυτό το πράγμα, μήπως κάνουμε λάθος. Δηλαδή, μήπως μας έχει ανοίξει ο Θεός κάποια άλλη πόρτα και εμείς χτυπάμε κάποια κλειστή, ενώ μας ανοίξει ο Θεός λίγο παρακάτω κάποια άλλη ανοιχτή πόρτα, την οποία δεν θέλουμε να τη δούμε ή αθελοκυθούμε. Λέει, μας άνοιξε το παραπόρτι. Όχι, την κεντρική την πόρτα, εγώ θέλω. Καλά, την κεντρική πόρτα, αλλά τώρα για κάποιους λόγους ο Χριστός κάνει τεστ. Πάρει και από εκεί πέρα. Όχι, από την κεντρική. Ένα αύριο γίνει ανοχτή από τώρα την πόρτα. Να τη χτυπάω και δεν μου ανοίγει. Σίγουρα, σίγουρα λέει. Εγώ είσαι πλανημένος. Όχι, εσύ είσαι πλανημένος. Καλά, ένα αύριο γίνει. Το παραπόρτι για ποιο άνοιξε, για σένα λέει. Εγώ δεν χτύπησα τέτοια πόρτα. Δεν ζητάω τέτοια έτοιμα εγώ. Εγώ ζητάω άλλα έτοιμα. Αυτό το παραπόρτι για σένα είναι. Όχι, εγώ θέλω την κεντρική την πόρτα. Εντάξει. Από εκεί πέρα μετά σταματά, γιατί πάει για πειρασμό δηλαδή. Αυτό είναι. Δεν θέλει συμβουλή και συνεργασία, θέλει το δικό του. Μετά θα τα βάλει και με τον Κύριο. Εγώ σου κρούω τη θέα και δεν μου ανοίγει. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις που ο Χριστός ανοίγει και εμείς δεν εισερχόμεθα, υπάρχει φόβος να μας ανοίξει την θύρα της κολάσεως. Φαίνεται εσύ θέλεις κάποια άλλη θύρα. Για να σου ανοίξω κι εγώ μια φορά τέτοια πόρτα, να δούμε άμα θα μπεις πώς θα βγεις. Να δούμε. Να τα αλλάξουμε λίγο τα πράγματα. Να εφαρμοστεί η αυστηρότητα του Χριστού, η δικαιοσύνη του. Να μην το πάρουμε τώρα τις εσπλαχνίες. Δηλαδή εσύ θα υποδείξεις από την ειδική, από την πλαγία, από ποια πόρτα. Θα γίνουμε τώρα και σύμβουλοι και καθοδηγητές του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές όταν κανείς βλέπει το μικρό πορτάκι και λέει, παρακαλώ περάστε και από εδώ. Και από εδώ μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Από εδώ που χτυπώ λέει θα ανοίξεις. Κάντε τον κόπο, λέει, ελάτε από την ειδική και ανοίξτε μου. Ωραία ανέδεια που είναι αυτό. Ανέδεια, ε. Όχι, λέει, περάστε από το παραπόρτι. Όχι, λέει, από εδώ πέρα. Εγώ λέω, έχω αξία. Είμαι κάποιο σπουδαίο άνθρωπο. Από το παραπόρτι θα πάνε να. Ο τάδε και η τάδε και οι αυτοί άνθρωποι. Οι άλλοι θα πάνε από την βασιλική όδο. Είναι πολύ λυπηρό όταν η ίση δηλαδή σχηματίζει κάποια αυξημένη γνώμη για τον εαυτό. Πολύ λυπηρό. Δηλαδή, εκ των καρπών φαίνεται ότι έχουμε περισσότερη γνώμη για τον εαυτό μας και η αυτογνωσία και η αυτογνωσία πάει περίπου. Και πάλι ο Κύριος εσύ εσπλαχνίζεται και το ανοίγει τη θύρα. Αλλά να πω πολλές φορές δεν ανοίγεται όπως την περιμένουμε εμείς. Η λόγω χάρη μου λέει, λέει ακριβώς είναι αυτό το πράγμα και το λέγω ακριβώς οι πατέρες είπαν το εξής, ότι εσύ επιμένεις να σου ανοίξει ο Χριστός με συνδυασμό την πόρτα, ενώ σου έχει πετάξει τα κλειδιά και σου λέει άνοιξε. Όχι, λέει. Παρακαλώ, ανοίξτε εσείς με συνδυασμό. Δηλαδή, υποδεικνύουμε και όλα τον λόγο. Τώρα τι παζάρια θα κάνουμε με τον Κύριο. Δηλαδή, όταν ζητούμε κάτι, όσο και εσωτήριο να είναι για μας, είναι λευκό εισηγούμεθα το θέμα ταπεινά, γιατί με το αιτείτε και κρούεται και ζωζητείτε, σημαίνει πως
πρέπει να εισηγηθείς κάποιο θέμα. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, η προσευχή έχει μια λογική έννοια, ένα λογικό αίτημα. Δεν μπορούμε να προσευχόμεθα χωρίς να ζητούμε τίποτα, γιατί σημαίνει πως δεν έχουμε αρμονία και τάξη με τον εαυτό μας. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος είναι παράλογος και παλαβός, πολλές φορές και τελός, ο Χριστός δεν συνεργάζεται μαζί του, ακόμη ούτε και θαύμα του κάνει. Γιατί δεν το βρήκε άνθρωπος με τον εαυτό του. Για να μην φανεί πως κάποια βοήθεια του Θεού λογιστεί σαν επέμβαση του λογικού. Μετά θα λέει ο άνθρωπος, εγώ δεν ήθελα αυτό το πράγμα, γιατί δεν το έκανε. Και τώρα εγώ που δεν το θέλω και πρέπει να το απορρίψω, θα μου λογιστεί και παρακοίες, δεν είναι, θα πάω και στην κόλαση. Να μην μου το δένεις. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, σπάνια βέβαια. Εγώ να πρέπει να είναι σώστας κρέας που άνθρωπος έχουν. Να είναι λογικό το έτοιμο που το ζητεί, αλλά να το επικυρώσει στην υπακοή του, στο γέροντά του, όποιος να είναι αυτός. Οπότε ασφαλιζόμαστε. Τώρα έχουμε δύο άτομα, εγώ και ο πνευματικός μου, και προχωρούμε σιγά σιγά, μπορούμε να πούμε και σε άλλους έτσι, επικουρικά να μας βοηθήσουν στον προσευχή και προχωρούμε. Και ό,τι δώσει ο Θεός, δώσει δεν δώσει, πάντως εγώ κερδίζω, δεν χάνω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί κάθε φορά που καταθέτω στην τράπεζα δεν μεγαλώνει ο λογαριασμός μου. Πώς θα. Χάνονται τα χρήματα. Είδα μια γερόνισσα μοναχούλα, κοιμήθηκε τώρα, Παρθενία ονόμαζε. Μέχρι τα 87 της χρόνια διακονούσε πάρα πολλά διακονήματα. Αφθάνησε και δεν μπορούσε να κάνει κανένα διακόνημα. Και ήταν θλιμμένη και λέει: δεν θα σωθώ, δεν μπορώ να διακονήσω. Τρώω δωρεάν το φαγητό της μήνης ή μοναχούλες και άλλες ολοκλήρωσες με διακονήματα. Μα αυτές είναι παιδιά σου και εγγόνια σου. Νεότερη. Μα πώς να φτάσουν τα χρόνια σου και τα χρόνια της διακονίας σου, πού ακόμη. Τίποτα, αυτή είναι ωραία παιδιά. Και δεν έρχεται η γερόνισσα να κάνει το εξής διακόνημα. Εφόσον δεν μπορείς να κάνεις, λέει αδελφοί τάδε, αυτό το διακόνημα, το άνεσο να κάνεις όμως είναι οι γεώρες, τις μοναχές που διακονούν και δεν μπορούν να δίνουν συνεχώς την ευχή. Άντε μου λέγει τώρα. Και έκανε μια πρώτα 300 για την τάδε, πρώτα 300 για την άλλη, πρώτα 300 για την τάδε. Όταν θα γίνει ξανά από την αρχή, ξανά από την αρχή. Και έφερε σήμερα να κάνει 8 και 10 ώρες προσευχή. Μετά κατάκο του λοιπόν πήγαινε να γίνει εκεί. Τι θαυμαστό πράγμα. Τι θαυμαστό πράγμα. Δηλαδή μπήκε μέσα της αίσθηση της διακονίας. Ότι εφόσον ισχύει ο πνευματικός νόμος, εδώ πρέπει να είσαι έμπορος. Καλός έμπορος, έξυπνος. Οτιδήποτε κάνουμε υλικό ή πνευματικό κατατίθεται σε χρυσό στην ουράνιον αποθήκη του Κυρίου. Τι λέει και ο Παύλος. Πρόλαβε σε να καταθέσεις. Ό,τι και να κάνει. Και το πείτε σε όλους θα το δοκιμάσει. Τώρα το χρυσό είναι χρυσός ή επίχρυσος. Ισχύει νόμος πνευματικός. Δεν τα δούμε λογικά, θα τα δούμε υπέλογα, θα τα δούμε πνευματικά τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, να αρχίσουμε να κάνουμε πνευματική ζωή. Να μπούμε στην πνευματική συνεργασία. Να θα ισχύσει σε εμάς ο πνευματικός κανόνας. Ή θα αρχίσουμε να παζαρεύουμε και να υποκρινόμαστε σαν τους Φαρισαίους. Γιατί μετά θα λειτουργήσει άλλος νόμος. Της τελείας δικαιοσύνης του Κύριου. Το μακρόθυμο σε μετάνοια σε Άγιο, αλλά όταν συνδεθεί ο χρόνος μετανοίας και μακροθυμίας του Θεού, μετά λειτουργεί της δικαιοσύνης και της, δηλαδή κόλαση στο τέλος. Ξέρετε και η δικαιοσύνη του Χριστού έχει τέλος, με την έννοια ότι δεν, ενώ οι αρετές του δεν έχουν τέλος, αυτό έχει τέλος με την εξής έννοια, ότι κάποτε είπε ο Χριστός στον εαυτό του, θα βάλω τέλος στην κυριαρχία του διαβόλου. Κάποτε θα είναι η μέρα που δεν θα πολεμεί πια κανέναν άνθρωπο. Και αυτό είναι η πιο μεγάλη κόλαση του διαβόλου. Η κόλαση του Σατανά είναι.
να μην πολεμεί κανένα. Μετά τη δεύτερη παρουσία, πραγματικά εφόσον δεν θα πολεμεί κανένα. Μετά αρχίζει η ζωή ο αιώνιος. Και τώρα είναι, αλλά τότε ακόμη πιο πολύ. Και τι θα κάνει ο Θεός μετά, μη πολεμώντας ποτέ κανένα. Δεν θυμείται τόσους και τόσους πολέμους που έκανε και τι βγήκε. Τι κέρδισε αυτός. Μίζομαι πολύ. Επομένως, αυτά έχουν τέλος. Όσο και να φαίνονται άπειρα και πολυχρόνια, έχουν τέλος. Είναι πως αύριο το πρωί θα είναι πιο καλά, θα έχουν πολύ νωρί. Η εκκλησία μας θα είναι 4-6. Πάντως απλές ημέρες θα έχουμε εμείς το ασκητικό μας πρόγραμμα. Όχι των κοινωνίων, καθόλου τη σκηνή. Και τις πιο προσκλητές κάνουμε την προσκλητή και τις επίσημες ημέρες κάνουμε πανηγυρικά όλα. Μα όπως δηλαδή πολλές ώρες. Λαμβάζοντας. Αλλά τώρα τις απλές ημέρες κάνουμε με την μισή και διαβάζουμε τρίτη έκτη ώρα και αμέσως η αντικρίση. Πώς? Ναι. Είμαστε υπέρ της καθημερινής της λειτουργίας. Ένα από τα μεγάλα χαρίσματα που γνώρισε εδώ στο Άγιον Όρος και το θέλει και ο Παναγιώτης είναι να γίνονται κάθε μέρα θείες λειτουργίες, κάθε μέρα. Είπαν οι πατέρες, εφόσον γίνεται και σήμερα θεία λειτουργία, και έγινε δηλαδή, αποκλείεται στο 24 αυτό να γίνει δευτέρα παρουσία. Αποκλείεται. Είναι δόγμα. Κάποια μέρα που δεν θα γίνει πουθενά θεία λειτουργία σε όλο τον κόσμο, εκείνη την ημέρα θα γίνει δευτέρα παρουσία. Πώς αποδεικνύεται πειραματικά με μαθηματική ακρίβεια. Εφόσον ο Άγιος Πατέρας βλέπει εσφαγμένο, ανεμάκτος βέβαια τον ιό του στη θεία λειτουργία, μακροθυμεί και παρατείνει το έλειός του. Μα και ο ίδιος ο Χριστός ως κριτής των ανθρώπων, εφόσον θυσιάζεται υπό αγάπη για να τον κοινωνήσουμε και για άφεση ματιών και ζωή των αιώνιων, επομένως ακόμη είναι κτήρμον και λίμον για μας. Δεν είναι δίκαιος κριτής. Κάποια μέρα πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία και είπαν οι πατέρες στα Ιεροσόλυμα ότι όταν λειτουργήσει ο νόσο Σολομώντος από τον έσχατο Αντίχριστο, πρέπει να σταματήσει να βγαίνει το Άγιο Φως από τον τάφο του Χριστού μας και θα σταματήσει τον τότε Πατριάρχη Ιεροσολύμων ο Αντίχριστος. Δεν μπορεί να έχουμε δύο αντιθέτους Πατριάρχες του Χριστού και του Βελία, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν ταιριάζουν. Και τότε οπωσδήποτε θα μπορούμε να μετρήσουμε και χρονικά, simple χρονικά, γιατί μπορεί να πάθει στιγμή, μπορούμε να φύγουμε από τη ζωή και δεν θα μας αποσπίσει το θέμα να περιμένουμε να δούμε το γεγονός και το τελευταίο. Δεν είναι εδώ πέρα ένας αγώνας να δούμε το θέμα. Ανά πάθει στιγμή, φεύγουμε. Τι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να κάνουμε οτιδήποτε χωρίς να ελέγχει τη συνείδηση, οπότε ευαδίζουμε λογικά όσο γίνεται μέσα στα πλαίσια της υπακοής μας και τα υπόλοιπα που είμαστε ανέμποροι καλοί να καταθέτουμε τα πάντα στην ουράνια προθήκη. Τίποτα στην γη, τίποτα. Όλα στην ουρανό. Το μικρό κήρυγμα που είπε η Πανηγία μας στο κλινίδιο του θανάτου της, αυτό είπε στους Αποστόλους. Δηλαδή εφαρμόζεται αυτή μια παραβούλη, λέει, ο κόσμος είναι παζάρι. Και άνθρωπος είναι έμπορος στο εμπόριο αυτό. Και ο καθένας θα πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά. Όσο είναι η μέρα, έρχεται η νύχτα, ευνείται ο θάνατος, φοβίζει να εργάζεστε έργα μετανοίας. Ούτε και αμαρτίας, αλλά η μετάνοια μας απασχολεί, διότι η μετάνοια εξαλείφει κάθε στιγμή. Και αν θα μπορούσε να την είχε και ο διάβολος, θα σώζεται και αυτός, αλλά
ξέρει πώς θα έτσι, μπορεί να έρθει η μέρα που να μην γίνεται μια διακήρυξη στο Άγιον Όρος. Σε όλο τον κόσμο. Όχι στο Άγιον Όρος. Σε όλο τον κόσμο. Κάποια μέρα δεν θα γίνει η θεία λειτουργία σε όλο τον κόσμο. Μα πώς θα γίνει η θεία παρουσία. Όταν, γιατί, ξέρετε, χρονικά, όταν γίνει η θεία λειτουργία στο Τόκιο, στο Βανκούβερ, είχε ακόμα κάνει. Το απόγευμα, προηγουμένως ημέρες. Έτσι, δηλαδή, μόλις συντάσαμε τη θεία λειτουργία στο Τόκιο, εδώ βάλαμε ευλογημένη βασιλεία. Τελειώνουμε εδώ πέρα, βάλουμε ευλογημένη στη Νέα Υόρκη. Μετά στο Βανκούβερ. Και μετά στη Χονιλουλού. Και μετά πάει στο Τόκιο. Και μετά στη Σίδνη. Και μετά στη Ελζίνη. Έτσι πάμε, συνέχεια. Κάθε λίγο και λιγάκι, ευλογημένη βασιλεία, ευλογημένη βασιλεία. Τι να κάνει ο κύριος. Δεν μπορεί να βρει καμιά ευκαιρία για να την δει. Στοπ του λέμε, εδώ είναι μια λειτουργία. Υπακούει ο Χριστός. Δεν μπορεί να καταλήσει πώς μπορεί κάποιος να σταματήσει. Εδώ κάθομαι να καταλήσει. Τι μπορεί να συμβεί. Τι μπορεί να συμβεί. Ένα σεισμός να εξαφανιστεί. Οξόμεθα. Γυάλιζα να το δεις, θέλεις να το δεις. Τώρα που είπατε, δεν είδα που δεν κάνει το τελείωμα. Επίσης και το Άγιο Φως που έρχεται στον τάφο του Χριστού μας κάθε Μέγα Σάββατο το μεσημέρι, είναι μια θεία παρηγορία πως ο Χριστός συμβολεύεται μαζί μας και ουσιωδώς. Βέβαια, όλοι το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να δούμε τέτοια πράγματα για να πιστέψουμε, δεν είναι δυνατόν. Αλλά αυτό όμως είναι μια επικύρωση της όλης πίστεώς μας. Διότι αν μια χρονιά δεν βγει, θα λυπηθούμε απάντητα. Δεν λένε... έχει συμβεί ποτέ. Πώς? Δεν μας πειράζει. Μας πειράζει. Έτσι, μπράβο. Τι μας πειράζει, να μην το αφισβητήσουμε εμείς. Γιατί και να μην έβγαινε, δεν είναι το ζητούμενο αυτό στην Ορθοδοξία. Δεν είναι τα θαύματα αυτά καθ' αυτά που δίνουν την πίστη. Μακάρι μη ειδώντες. Και πιστεύσαντες. Εγώ θέλω αυτό το μακαρισμό να πάρω. Τους άλλους πάθεις εσύ. Τους μακαρισμούς. Όσους άλλους είναι το πιστεύω. Με το να ξέρεις αυτό το μακάρι μη ειδώντες, που το πεις στο Θωμά και στους άλλους, μετά την ψηλάφιση, είναι με κεφαλαίο του το βάζουν οι πατέρες στην εμπειρία και λέει πολύ μεγάλο στεφάνι θα πάρει κανείς ο οποίος δεν θέλει να ψηλαθεί σε μερικά πράγματα που ίσως θα τα ειδικιούτο. Θα τα ήθελε, αλλά τα αφήνω στον Κύριο. Ο Κύριος εμφανίστηκε σε ένα εδώ παλιότερα σπιτή και του είπε ότι ποτέ δεν μας ζητάς τίποτα. Όλο ζητάς για τους άλλους. Κύριε Σου Χριστέ, λέει στον εμάς και τον κόσμο. Αυτή ήταν η προσευχή του σημείου. Δεν ζητάς τίποτα, τίποτα για σένα. Πώς θα σωθείς. Πώς θα γίνει. Αυτό όμως έδωσε την απάντηση που είπε και άλλοι πατέρες ότι τα αφήνεις όλα είναι προς τον Κύριο. Σε σώσει, δεν σε σώσει, είναι δουλειά δική του. Η δουλειά η δική σου είναι να κάνει το θέλημά του. Και όπου θέλει, ας υπάρχει. Δηλαδή, αν θα φανεί ο Κύριος και θα σου πει ό,τι και να κάνει, όπως λένε οι παπικοί τώρα, πάμε στον απόλυτο προορισμό. Ένα παραμύθι θα πάω να ψάξω. Ό,τι και να κάνει, θα σε πάω στην κόλαση. Α, εντάξει τότε. Ευχαριστώ που μου το είπε, εσύ δεν είναι. Λοιπόν, αρχίζουμε από τώρα την αμαρτία στο φουλ. Όπου θα πάμε στην κόλαση. Χαζί είμαστε, εμεί να κάνουμε τα καθήκοντά μα. Και να πάμε εξευγονίμων. Όχι, έτσι. Αυτό είναι το καλή ανέβεια. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν θέλει ο άνθρωπο. Δεν ξέρω, ίσω και πιο πολύ. Ενώ ένα φίλο άνθρωπο θα πει ότι με πα ή δεν με πα στον Άδη είναι δικό σου θέμα. Δεν θα υποδείξω εγώ, γιατί εγώ δεν αξίζω το παραδείσου. Σχολάσει αυτό αξίζω, δεν είναι. Λόγω τη αμαρτία μου. Αλλά το παραδείσου, εάν θέλει. Εγώ θέλω, αλλά εσύ όμω, εάν θέλει. Θέλω. Εάν δεν θέλεις, εγώ υποτάσσω. Δεν θέλω το άδου, αλλά υποτάσσω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα παζαρέψουμε τώρα, πού θα με πας για να κανονίσω πώς θα σε δουλέψω.
γιατί αυτό είναι παζάρι πονηρό. Δεν είμαστε συνέτεροι. Ναι, φιλαράκος ο Χριστός μας, και την κοσμική την εναντίον, να τα μιλάμε ίσα-ίσα, είναι Θεός. Επομένως, εγώ θα κάνω αυτό που έχει υποδείξει ο Κύριος, βάσει της εντολής του και της εμπειρίας των πατέρων, και είμαι πεπισμένος πως ο Θεός δεν θα κάνει ποτέ αδικία σε μένα. Δηλαδή, ό,τι και να μου πει, εγώ πιστεύω πως θα κάνει τεστ. Έτσι δεν είναι. Ο Χριστός είναι πάντα αληθινός αυτά που λέγει, αλλά όταν σε δοκιμάζει, πώς θα καταλάβεις ότι αυτό είναι η δοκιμή, ότι μιλάει ερτηματικός και όχι καταφατικός. Πώς το καταλάβουμε αυτό? Δεν χρειάζεται να το καταλάβουμε. Από την εμπειρία το καταλαβαίνουμε όμως. Ότι εφόσον δεν αδικεί τον εαυτό του ο Χριστός και κανέναν άνθρωπο, επομένως εφόσον εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, ό,τι και να γίνει, το παραδείσω. Θα έχω δει. Αλλά την υποχρεωμένος ο Χριστός να διδάξει τον παράδεισο. Όχι πως αξίζουμε όμως, αλλά ως μια δικαιοσύνη. πρέπει να σας πω και τώρα που το έχω πει και σε άλλους στους αλφούς μας, ότι αυτός ο μοναχός κοιμήθηκε λίγο όταν χαρίτων ήταν στην Ξηροποτάμου με τον πατέρα Ιωκήμ. Λοιπόν, λέγανε ότι αν θα μας βάει ο Χριστός στον Άδη, εάν τελικά αποτύχουμε το φυτού, θα πάμε στον Άδη, θα καθίσουμε σε μια γωνιά, θα πάμε σε μεγάλες κουμποσχήνες με αυτούς τους μεγάλους, κάτι μεγάλος κόμπος εκεί πέρα. Θα αρχίσουμε, Κύριος ο Χριστός, θα λέει, Κύριος ο Σκανός, θα πει ο διάβολος, Κύριος ο Χριστούτ, θα πει ο Κύριος ο Χριστούτ, θα πει ρε θόρυβος εδώ μέσα τώρα, πού τους βήκες στους παλαβούς τους έτσι εδώ μέσα πέρα, γιατί αν κάποιοι κόλλασαν, Κύριε σου Χριστέ Αληθώνη, Κύριε σου Χριστέ. Πάθανε αυτοί πάλι. Έξω από εδώ πέρα τώρα, ας το διάβολο λέει διάβολο, το πετάει. Έξω από εδώ πέρα τώρα. Δεν μπορεί να πει, ας την ευχήτωση, δηλαδή να ευχηθεί, θα πει, θα πει κάτω. Βλέπεις λοιπόν, λέει, όπου και να πάμε, λέει, εκεί είναι εκεί, το κομποσχέδι. Α, υπάρχει φόβος. Μόνο να τα χάσουμε τα μυαλά μας και παλαβώσουμε, τότε υπάρχει φόβος. Μόνο που με την ευθύνη και μετά ποιος θα με κλάψει. Εξασφαλισμένα πράγματα, σίγουρα. Προσγειωμένες θέσεις, μετρημένες θέσεις, και αταλάντες. Απλά πράγματα, αλλά έχουν περιέχουν μέσα θεία σοφία. Αδίστακτη πίστη στο Χριστό, ότι και στον Άδη ακόμη δεν θα φοβηθώ. Τι, δεν είναι πανταχού παρόν ο Θεός και εκεί δεν είναι παρόν ο Θεός. Υπάρχει τόπος που να απουσιάζει ο Κύριος. Μην το κάνουμε σαν ο σημαντικός θεολόγος που λένε ότι στον Άδη απουσιάζει ο Κύριος, γι' αυτό είναι η κόλαση. Εγώ μπορώ να πω στον Άδη είναι πιο πολύ ο Θεός, γιατί αυτή η κόλαση είναι πιο μεγάλη και είναι πιο πολύ. Επομένως καταλαμβάνουμε χώρο πιο μεγαλύτερο, δεν είναι. Επομένως, αφού ο Παναγού Παρών Θεός είναι στο πιο μεγάλο κομμάτι. Παρακαλώ, βέβαια. Όχι. Με την έννοια ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί αυτοί αυτού του να μετανοήσει. Αυτό το έλεγε εδώ ο μοναχός. Ναι, έτσι είχε πει. Όχι, το λένε εκεί στους Αγίους Τόπους αυτό, από εκεί το γυρνάει. Ότι σε εκείνες τις ημέρες, όταν θα κτιστεί ο Νότος Σολομώντος, θα χρηστεί μέσα στον Νότο Σολομώντος, ο Αέχοντος Αγίχριστος, αρχιερεύς των Εβραίων. Και θα καταργήσει το Πατριαρχείο του Ορθόδοξου. Ποιο είναι το Πατριαρχείο? Τότε θα έχουμε μια θρησκεία σε όλη την Οικουμένη. Επίσημη.
την δική του. Μετά θα σκεφτεί και βασιλεύς των Εβραίων και μετά και θεός των Εβραίων και πάσης του μέρους, δες πανεθές. Οι Ορθόδοξοι θα υπάρχουν, δεν θα κλείψουν οι Ορθόδοξοι, πουθενά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Παντού, παντού θα υπάρχουν, παντού. Η Ορθοδοξία δεν έχει σχέση με τις επίσημες έτσι εμφανίσεις, γιατί ποτέ αυτό δεν είναι πιο ισχυρό από το Χριστό. Όσα σκοτάδια και τόμα να φέρουμε, ακόμη και μια πυγολαμίδα λάμπει. Έχει πρόβλημα να λέει δίκιο. Αλλά θεωρητικά τουλάχιστον έτσι επίσημα. Με το να σταματήσει κάποια ιδιότητα να λειτουργεί και να ονομάζει, αυτό δεν σημαίνει πω η Ορθοδοξία μειώθηκε και αδυνάτευε. Με τίποτα, ποτέ. Όμως, εν το άδειο και στη μετάνοια, αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητούμε, διότι εμείς κάνουμε την μετάνοια των κολλασμένων. Με τη Θεία Λειτουργία, με τις ελεημοσύνες και τις προσευχές. Γι' αυτό και πολλές ψυχές έχουν μεταπηδήσει από τον Άδειο στον Παράδεισο. Δεν μετακινούνται οι ψυχές μόνες τους, γιατί η ψυχή δεν μπορεί να κάνει μόνη της μετάνοια. Αλλά εμείς, για λογαριασμό της, μπορούμε να κάνουμε τη μετάνοια. Με τη Θεία Λειτουργία, γιατί η Θεία Λειτουργία δεν είναι μόνο για τις ψυχές τις εσωσμένες, αυτό θα ήταν ουτοπία. Οι εσωσμένες δεν έχουν την ανάγκη από τη Θεία Λειτουργία, είναι στον Παράδεισο. Αλλά εμείς, επειδή δεν γνωρίζουμε πάντοτε ποιοι είναι εδώ και ποιοι είναι εκεί, μνημονεύουμε όλους και φυσικά ένας αριθμός που μνημονεύουμε είναι στον Άδη. Και φυσικά μνημονεύουμε Ορθοδόξους κοιμημένους που ζήσανε μετανία. Και γιατί πήγαν τότε στον Άδη που ζήσανε μετανία? Διότι κάτι κάνανε και δεν προλάβανε να τακτοποιηθούν και διότι και εσείς τους πήγε εκεί. Αλλά οπωσδήποτε είχαν προϊστορία στην Εκκλησία, είχαν βιβλιάρια, είχαν καταθέσεις. Δεν ήταν μακράν του Θεού εφόρου ζωής και κολλάστηκαν σαν μερικούς που ζήσαν διαφορετικά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτή ήταν εντός της Εκκλησίας χρόνια, ίσως θα ήταν και μέσα στο Ράσο. Όμως κάτι έγινε και πήγαν εκεί. Πολύ ωραία. Κακός δηλαδή. Τέλος πάντων, με την έννοια ότι εμείς δηλαδή δεν θα σταματήσουμε εκεί, θα συνεχίσουμε να μνημονεύουμε μέχρι πληροφορίας μεταφέρεσεως από τη μια κατάσταση στην άλλη κατάσταση. Αλλιώς οι θείες λειτουργίες και τα μνημόσυνα και οι ελεημοσύνες και αυτά είναι μια εφεύρεση των κληρικών για να μαζεύουν χρήματα. Επομένως αυτοί θα πάνε πιο βοηθές στην βόλη σε όλους τους άλλους κολλασμένους. Αλλά είναι ακριβώς το αντίστροφο, ότι δεν μπορεί η ψυχή να μετανοήσει σε αυτού του γιατί στηρείται σώματος. Γι' αυτό δεν μπορεί να μετανοήσει. Η μετάνοια δεν μπορεί να γίνει. Η ψυχή μετανοεί, όχι το σώμα. Αλλά η ψυχή είναι μέσα στο σώμα. Όταν βγει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το σώμα πάλι είναι μέσα στον τάφο. Πώς να ενωθεί με την ψυχή? Αν θα μπορούσαμε να βάλουμε και το σώμα μέσα στην ψυχή, γιατί πάμε στον Άδη, θα αρχίσει η ψυχή να λέει ότι ο Κύριος ο Χριστός ελεησόμενος, αλλά και στον Άδη είναι σκέτες ψυχές. Και δεν μπορεί η ψυχή να μετανοήσει, αυτά είναι εμπειρία τώρα, όπως σας το λέω από τους πατέρες μας, και δεν μπορεί να μετανοήσει γιατί σε είδη του σώματος. Διότι ο Θεός θα κανόνισε έτσι ώστε όλος ο άνθρωπος να εισακούεται στην προσευχή, όχι το ένα δεύτερο που είναι η ψυχή, ούτε μόνο το σώμα. Ό,τι και να πει η ψυχή, γιατί η ψυχή είναι λογική. Σκέπτεται και δεν είναι άβουλη. Δεν είναι αυθεκτή. Εδώ βλέπετε εκεί ο πλούσιος με το φτωχό Λάζαρο λέγει στον Πατριάρχη Αβραάμ, λέει «Πάτερ Αβραάμ, έχω 5 αδελφούς στον κόσμο. Παρακαλώ, σε λεπέψουν το Λάζαρο, γιατί όπως ξέρω από την εμπειρία μου, δηλαδή, σωστά το μεταφράζω, και αυτοί κοντά σε μια θα έρθουν, έτσι δεν είναι? Δεν θέλουν να έρθουν εδώ πέρα, να πάνε στον Παράδεισο. Δηλαδή τώρα έγινε ο τύπος αυτός έσπλαχνος και λέει μας τον Άδη. Τι να το κάνουμε τώρα αυτό το πράγμα? Ωφελεί, δεν ωφελεί. Όμως, μεριμνά για τους αδελφούς του, τους 5 που είναι στον κόσμο, και είναι κολλασμένος. Άρα, σκέπτεται. Άρα, ομιλεί. Άρα, ενεργεί. Όμως, αυτά είναι άκυρα. Στερείται σώματος. Αν τα έλεγε μετά του σώματος, είτε στον Άδη, είτε στον Παράδεισο, είτε στη γη, το ίδιο είναι για τον Θεό, δεν είναι?
Βλέπετε εδώ τώρα που είμαστε εμείς στη γη, ό,τι λέμε και ό,τι κάνουμε, δεν τα κάνουμε διπλά, όλα ενεργούν και όλα είναι έγκυρα. Όλα. Κάθε σκέψη, κάθε λόγος, κάθε έργο, όλα. Τα πάντα όλα. Και όταν το αντιληφθεί για τα καλά, ο άνθρωπος θα αρχίσει και υπολογίζει τι σκέφτεται όταν είναι μόνος του. Τα μετράει τα κουτιά. Πολύ καλά τα μετράει. Γιατί κυρίως οι κρυφές μας σκέψεις έχουν το πιο μεγάλο μισθό. Επικαλού. Και την πιο μεγάλη καταδίκη κατεσχύνει όταν είναι αυτά που είναι που δεν πρέπει να γίνουν αντιληπτός. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Γιατί τα λόγια οπωσδήποτε θα είναι λιγότερα και φτωχά, τα έργα θα είναι ακόμη πιο λιγότερα, και οι σκέψεις είναι αυτές που μας κατακλείζουν, μας βομβαρδίζουν συνέχεια. Και γιατί να μην ενισχύσουμε και τη μυαρά φαντασία και το νου, ας πούμε, μη ιερές σκέψεις και ιερούς λογισμούς. Αφού όμως δεν βγάζεται να σκέπτεται και καρδιά να χτυπά, λοιπόν, ας μεταθέτουμε καλούς λογισμούς στο βασιλιά των ουρανών. Έχει ευλογή. Πλουτίζεται με αγαθούς λογισμούς. Εκτοξεύσατε αυτούς στον παράδεισο. Και θα περιμένουμε τώρα. Να πάρουμε την ουράνια σύνταξη. Θα έρθει κάποια μέρα. Θα αργήσει. Τι είναι λίγα χρόνια ακόμα μπροστά στην ουρανιότητα. Τίποτα δεν απολογίζει. Φανταστείτε μετά από 200 χρόνια όλοι εμείς που θα είμαστε. Και έβαλα ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Για να είναι χορταστικό το νούμερο για όλους. Μην έχει παράπονο κανείς. Και θα περάσουν τόσο γρήγορα. Όπως περάσαμε